Καλησπέρα, τι κάνετε? Άλλη μια Πέμπτη κοντά σας, 23 Φεβρουαρίου, η τελευταία Πέμπτη αυτού του μήνα που θα είμαστε μαζί. Έτσι μια ξεχωριστή Πέμπτη, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια γυναίκα, συγγραφέα, ψυχολόγιο, YouTuber, έτσι από τη μακρινή όμορφη Κύπρο. Δεν θα την κρατήσω άλλη στη γραμμή, θα την καλωσορίσω και θα τα πούμε μαζί. Θέκλα Πετρίδου, καλωσόρισες. Χαίρετε, σας καλωσορίζω και εσάς και τους ακροατές σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που Θέκλα μου επιτρέπεις τον Ενικό, έτσι τον προτιμώ, νομίζω τον προτιμάς και εσύ. Προτιμώ τον Ενικό, είναι πιο φιλικός. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτόν τον μήνα λοιπόν εμείς εδώ έτσι μιλήσαμε λιγάκι για τον έρωτα, μέσα από τα βιβλία, μέσα από τη ζωή, και ποιος άλλος ήταν πιο κατάλληλος για να κλείσει όλη αυτή έτσι την αναδρομή. Μια γυναίκα που... Παρόλο που πιάνεις και θα τα πούμε βήμα-βήμα φυσικά και την αποδόμηση του έρωτα, που εγώ το αγαπώ πάρα πολύ αυτό, αφήνουμε δηλαδή λίγο στην άκρη τη μαγεία και τον ξυλώνουμε σιγά-σιγά, έχουμε και τη χαρά μας να παρουσιάζουμε και το νέο σου βιβλίο, έτσι, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Έρωτας είναι αυτός ο αδιάγνωστος. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι ακριβώς νέο, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2021. Mm-hmm. Αλλά λόγω της πανδημίας και λοιπόν άλλων δυσκολιών, μόλις φέτος καταφέραμε. Αλήθεια. Τώρα με πιάνω διάβαση. Είχα την εντύπωση ότι τώρα κυκλοφόρησε, όχι, ε? Όχι, όχι. Κυκλοφόρησε 10 Ιουνίου 2021, αλλά δεν είχε κανονιστεί κάτι προηγουμένως για παρουσίαση του βιβλίου. Mm-hmm. Και τώρα που είχα κατέβει στην Αθήνα για... Την είχαν καλέσει σε μια εταιρεία να μιλήσω αλλού. Πρότεινα στον εκδοτικό οίκο, ας κάνουμε και μια παρουσίαση. Και ήταν μια πολύ πετυχημένη, έτσι. Μέσα σε δύο εβδομάδες είχα τουλάχιστον 850 άνθρωποι στην Αθήνα. Ήταν πολύ έτσι, συγκινητικό, υπέροχο. Ναι. Είδα βιντεάκια. Καλοτάξιδο, εγώ θα ευχηθώ και πάλι. Είναι ένα βιβλίο που σίγουρα αφορά πολύ κόσμο. Εγώ έχω διαβάσει ήδη δικά σου το Να μείνω ή να φύγω, τον ψυχολογικό πόλεμο. Mm. Οπότε έχω πάρει καλή γεύση. Είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου άμα βρει το χρόνο να το διαβάσει. Φυσικά και θα το διαβάσω και θα τα ακούσω και έχω δει και πάρα πολλά βίντεο. Που να πούμε και αυτό, ότι είσαι και μια πολύ πετυχημένη YouTuber. Έχεις κατορθώσει στην Ελλάδα να κάνεις μια πραγματική κοινότητα ανθρώπων που είναι δεμένοι και που παθιάζονται με τους ίδιους τρόπους, με πράγματα που μάλλον λίγο πολύ μας αφορούν όλους. Ναι, η ψυχοεκπαίδευση, δηλαδή η εκμάθηση και εφαρμογή στην πράξη βασικών αρχών και εργαλείων της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, mm-hmm. είναι νομίζω ένα σχολείο που χρειαζόμαστε όλοι μας. Mm-hmm. Κατά κρίβεια έχω εγκαταλείψει και το γραφείο μου και την τηλεοπτική εκπομπή που είχα στην Κυπριακό τηλεοπτικό σταθμό, mm-hmm. για να αφοσιωθώ αποκλειστικά στο YouTube και δευτερευόντως στη συγγραφή. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε και εμείς και τα mm-hmm. έφηβα παιδιά μας και όλοι χρειαζόμαστε να ασχοληθούμε με το μέσα μας, mm-hmm. Με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι το κάναμε προηγουμένως, mm-hmm. γιατί θεωρώ ότι έχουμε μεγαλώσει, εντάξει εγώ με 48 χρόνων γίνομαι φέτος το Μάιο, έχουμε μεγαλώσει συνήθως περισσότεροι που είναι κοντά στη δικιά μου ηλικία με πιο παραδοσιακούς τρόπους, mm-hmm. είχαμε έτσι διάφορα, υπήρχε περισσότερη κοινωτική ζωή, είχαμε περισσότερες αρχές, αξίες, ιδανικά ή τέλος πάντων είμαστε θρήσκια, mm-hmm. χωρίς απαραίτητος αυτό είναι και κάτι θετικό. Στην εποχή μας όμως υπάρχει έτσι ένας, σαν να είμαστε οι άνθρωποι χωρίς έρμα, mm. δηλαδή δεν βρίσκουμε εύκολα από πού να κρατηθούμε και υπάρχει έτσι και πολύ μοναξιά, υπάρχει και πολύ αυξημένη κατάθλιψη, η κρίση, mm-hmm. η οικονομική, η αξιακή, η πνευματική μας έχει καταρακώσει και νομίζω χρειαζόμαστε έτσι την ευκαιρία να ασχοληθούμε με εμάς, mm-hmm. έχοντας ως, δεν θέλω να πω τη λέξη καθοδήγηση, έχοντας ως βάση άντλησης πληροφοριών μια επιστήμη, την επιστήμη της ψυχολογίας. Εγώ να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί παρακολουθώντας έτσι στο κανάλι αρκετές φορές τελευταία σε έχω δει και μου έχεις κάνει πολύ ωραία συντροφιά και καλό τους φίλους να μπουν και να σε παρακολουθήσουν. Αυτό που απολαμβάνω πολύ είναι ότι και εγώ έχω περάσει από ψυχοθεραπεία, κάνουν πολύ δική μου και τα λοιπά, έτσι, είναι ένα αντικείμενο που το αγαπάμε, γιατί εγώ παρότι γράφω βιβλία θεωρώ ότι η λογοτεχνία πάει είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάντα μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, η ουσία του ανθρώπου. Ναι, πρόκειται για
φυσικές επιστήμες. Ακριβώς. Αυτό έτσι που αγαπώ, που μου αρέσει σε σένα, είναι ότι υποθέτω ότι δεν θα μπορούσες να το κάνεις πριν, γιατί 20 χρόνια ασκούσες το επάγγελμα, ότι παίρνεις θέση, παίρνεις πολύ ξεκάθαρη θέση στα πράγματα πια. Για να είμαι ειλικρινής, και αυτό το εξηγώ στο καινούριο βιβλίο που γράφω τώρα. Δεν υπήρξα ποτέ μία συμβατική ψυχολόγος, ούτε μία συμβατική φοιτητρία ψυχολογίας, παρόλο που έχω περάσει όλα μου τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο, δεν έχω κοπεί σε κανένα και έχω άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Αλλά πάντοτε ήμουν λιγάκι αναρχικά. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι ακολούθησα αυτό τον κλάδο επειδή τον καραγουστάρω. Έγινα ψυχολόγος επειδή χρειαζόμουν ψυχολόγο και δεν με πήγαινα στο ψυχολόγο. Οπότε η προσέγγιση μου πάντα ξεκινάει από ένα χώρο βαθιάς συναίσθησης για τους ανθρώπους που είτε τώρα μου στέλνουν επιστολές και τις σχολιάζω στο YouTube, είτε ανθρώπους τους οποίους συναντούσα στο γραφείο, σεβόμενοι φυσικά τους κανόνες βιοειθικής του επαγγέλματος. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν λειτουργείς με τρόπο να βλάψεις το θεραπευόμενο σου, αλλά θεωρώ ότι χρειάζονται κάποιες αλήθειες να λέγονται και πραγματικά πιστεύω ότι η αλήθεια μας ελευθερώνει. Και εννοείται όταν είσαι στο γραφείο δεν θα το κάνεις με την ίδια σφοδρότητα που το κάνεις στο διαδίκτυο. Δηλαδή όταν έχεις κάποιον άνθρωπο απέναντί σου εκεί ως ψυχολόγος και με την εξειδίκευση που έχω στην κλινική ψυχολογία, μπορείς να δεις καλύτερα τις ευαισθησίες και τις ευαλωτότητες του άλλου και στο δικό του χρόνο να πεις κάποια πράγματα. Όταν όμως κάποιος παίρνει το ρίσκο καλή ώρα και να μου ζητήσει να τη σχολιάσω ανωνύμως φυσικά, δημοσίως, θα τη μαλώσεις, δεν θα γλιτώσει. Θα τη φάει την κατσάβα της. Όμως το κάνεις με πολύ τρυφερό τρόπο. Εντάξει, τώρα εγώ σε πειράζω και λίγο, βέβαια. Τους μαλώνεις, αλλά ωραία τους μαλώνεις. Νομίζω ότι είναι... μαλώνω, βάζω. Μας μαλώνω, πράγματι. Γιατί κάθε χρόνο ανακαλύπτω και καινούργιες αδυναμίες που είχα πέρσι και δεν τις αναγνώριζα. Και είμαι σίγουρη ότι το χρόνο θα ανακαλύψω αδυναμίες που έχω φέτος και δεν θα αναγνώριζα. Αυτό τώρα, θεωρώ δηλαδή... ότι πέρα από γενναίο είναι και πάρα πολύ καλό εξελιγκτικά, έτσι. Δηλαδή το να φτάσουμε σε ένα σημείο και να λέμε «Ουάου, πόσο σούπερ είμαι τώρα», νομίζω δεν είναι και πολύ καλό. Ναι, δεν υπάρχει τέλος στην αυτοεξέλιξη και στην μόρφωση και στην ανάπτυξη ενός ανθρώπου. Και αυτό είναι τέλειο, γιατί η ζωή θα ήταν πολύ βαρετή αν θα μπορούσαμε να φτάσουμε κάπου που να είμαστε τέλειοι. Μετά δεν θα κάναμε τίποτα. Ακριβώς. Εδώ δεν βρίσκουμε νόημα τώρα. Φαντάσου μετά τι θα γινόταν. Όλοι τέλειοι, όλοι πανέμορφοι μέσα, όλοι πλούσιοι, όλοι ευτυχείς. Έλα, δεν θέλουμε τέτοια, όχι. Σου λείπει καθόλου το γραφείο? Ήθελα πάντα... Ήθελα πάντα να ρωτήσω, το γραφείο σου λείπει, γιατί 20 χρόνια εξάσκησες το επάγγελμα έτσι κανονικά? Όχι και ναι. Για να είμαι ειλικρινής, κάποιες φορές παίρνω πολύ διακριτικά, τώρα δεν το κάνω αυτή την περίοδο γιατί γράφω, παίρνω κάποιους... σε ένα virtual γραφείο, αλλά πολύ διακριτικά και συνήθως συναδέλφους που ζητάνε supervision. Πώς το λένε αυτό στα ελληνικά? Εποπτεία τρόπον την είναι. Όχι ακριβώς εποπτεία, αλλά θέλουν να κάνουν προσωπική ψυχοθεραπεία σε κάποιον άλλο ψυχολόγο. Δεν μου λείπει, όχι, γιατί θεωρώ ότι μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το YouTube, έχω πρόσβαση σε πολύ περισσότερους ανθρώπους καθημερινά. Και το νιώθω ότι έχουμε αυτή την ουσιαστική επικοινωνία. Μπορεί να ακούγεται παράδοξο αυτό που λέω, αλλά την ώρα που ηχογραφώ ένα βίντεο ή την ώρα που κάνω ένα live, ξέρω ότι έχει όσοι άνθρωποι το παρακολουθούν για τη στιγμή, 800, 500, 1000, έχω βίντεο που έχουν... Συνήθως τα βίντεο μου έχουν γύρω στις 10 με 15.000 views. Ένα συνηθισμένο πολύ βίντεο καλά. Που βγαίνει κάθε μέρα. Εντάξει, έχουμε και βίντεο που έχουν 200 και 300.000 views, αλλά και είναι εξαιρέσεις. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε το πρωί και περιμένουν ότι κάποια στιγμή μέσα στη μέρα θα κάνω αυτή την κουβέντα με τη Θέκλα. Είναι νοερή η κουβέντα, είναι νοερή η σύνδεση, αλλά πραγματικά υπάρχει. Και να θα σου πω, ο δεύτερος μου σύζυγος, όταν με χώρισε στις 4 Μαΐου εν μέσω καραντίνας, στα γενέθλιά μου, μου είπε, ή το YouTube ή εμένα, και εγώ στο YouTube. Αλήθεια, το πιστεύω. Και ξέρεις, τώρα μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γιατί ήθελα να πω ότι που διάβασα έτσι λίγο από την αρχή του βιβλίου, εκτιμώ πάρα πολύ την ειλικρίνεια στους ανθρώπους και γενικότερα να μην αισθάνονται ότι είναι στο απειρόβλητο. Μου άρεσε πάρα πολύ που γράφεις ότι αμφιταλαντεύτηκα πάρα
πολύ στο αν θα είμαι κατάλληλη να γράψω ένα βιβλίο για τον έρωτα, γιατί προσωπικά κάποιοι θεωρούν ότι ίσως έχω αποτύχει επειδή έχω ήδη δύο χωρισμούς. Πες μας δυο λογάκια για αυτό, εμένα μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το γραφείο μας μετράει όλες τις επιτυχίες. Λοιπόν, θα έκλα όμως τον χάρηκε στο δεύτερο γάμο σου. Από αυτά τα λίγα που άκουσα, δεν έχει σημασία πώς τελειώνει κάτι, νομίζω το χάρηκε. Όχι, όχι, μου έκανε πάρα πολύ καλό ο δεύτερος γάμος. Ακριβώς, και, πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ καλό μου έκανε και ήταν ένα τεράστιο σχολείο. Και ήταν αφορμή για να γίνω πολύ καλύτερος άνθρωπος. Γιατί αν κάθεται ο καθένας μόνος του και δεν έχει να κάνει με κανέναν άλλον και δεν έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, δεν βγαίνουν στην επιφάνεια τα λαττώματά του, δεν βγαίνουν τα αγκάθια που έχει, οπότε δεν έχει και κάποιο λόγο να βελτιωθεί, δεν είναι έτσι. Για να είμαι ειλικρινής, χώρισα από τον πρώτο γάμο όταν ήμουν 26 ετών και ήταν ο γιος μου 4 και η κόρη μου 1,5. Οπότε σε εκείνη τη φάση πραγματικά έβαλα προτεραιότητα το να σταθώ καλά οικονομικά και ψυχικά και να στηρίξω τα παιδιά. Και η αλήθεια ήταν ότι για 15 χρόνια δεν επιδίωκα να ξαναπαντρευτώ και να δημιουργήσω οικογένεια. Δεν επιδίωκα. Ναι. Και είχα παραμελήσει αρκετά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι και εύκολη λύση να λες «Α, δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο, δεν έχω ενέργεια». Δηλαδή μένει θαυρόχη τυποσύν. Ναι. Εντάξει, το λέω αυτό για γυναίκες οι οποίες είναι μονογονείς και ακούνε ίσως αυτή τη στιγμή αυτή τη ραδιοφωνική συζήτηση και μπορεί να σκέφτονται ότι εγώ για το καλό των παιδιών μου δεν ξαναμπαίνω στο παζάρι. Όχι, για το καλό των παιδιών σας όταν μπορέσετε να ξαναμπείτε, γιατί όντως μέσα οι σχέσεις είναι καμίνοι που μας τελειώνουν. Αυτό το θεωρώ. Ναι. Θεωρώ ότι όλα είναι σχέση. Λοιπόν, όταν έγινε το 2016 γνωριμία και το 2018 γάμος, πραγματικά ήρθα σε επαφή με την κοινωνία αυτή καθ' αυτή. Είχα έρθει σε επαφή με πεθερικά, με συγγενείς, με όλα αυτά. Ήρθα σε επαφή με μια απίστευτη τοξικότητα, γιατί εγώ ζούσα στο συννεφάκι μου επάνω. Και ήταν η αφορμή αυτή για να βρω πραγματικά το θάρρος να αρχίσω επιτέλους να γράφω συστηματικά, γιατί το πρώτο μου βιβλίο είχε εκδοθεί το 2005, το δεύτερο είχε εκδοθεί το 2011 και μέχρι το 2016 που συνέγραψα το τρίτο, το πρώτο που είχε κυκλοφορήσει τις εκδόσεις ψυχολογίας, το πρώτο που τόλμησα να στείλω σε έναν εκδοτικό οίκο στην Ελλάδα, δεν είχα για να γράψω. Μετά μου άρχισα να ζω. Εντάξει. Οπότε, Θέκλα, ακούγοντάς, μου έρχεται να σου κάνω την ερώτηση. Άρα, ένας άνθρωπος σαν εσένα που ψάχνετε πολύ, διαβάζει πολύ, έχει ήδη ένα χωρισμό στην πλάτη του, μεγαλώνοντας αισθάνεται. Μιλάω μετά τον πρώτο, τώρα θα φτάσω στο δεύτερο. Έχει έναν ήδη χωρισμό. Οριμάζει. Κάπου εκεί γύρω στα 40 υποθέτω θα ήσουν με το δεύτερο. 41. Ωστόσο κάνουμε πάλι τα ίδια λάθη. Όχι, σε παρακαλώ. Α, όχι. Ωραία. Ήταν διαφορετικό λάθος. Υπάρχει διαφορετικό θα κάνω. Εντάξει. Γιατί μου μιλάς για τοξικότητα και λέω άρα μεγαλώνοντας ας πούμε δεν βλέπουμε λίγο πιο καθαρά κάποια πράγματα. Ναι, βλέπουμε πολύ καθαρά. Εμένα εκείνο το οποίο μου είχε κάνει ζημιά στην επιλογή ήταν το γεγονός ότι είχα βιώσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα ερωτική συναισθηματική ερημιά. Ήμουνα χωρίς ουσιαστική συντροφικότητα για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε λαχταρούσα τη συντροφικότητα. Όχι μόνο τη σωματική, αλλά τη συναισθηματική και τη ψυχική κυρίως. Και πολύ φυσιολογικό ακούγεται. Ναι, ο δεύτερος μου σύζυγος είχε το εξής διαφορετικό από τον πρώτο σύζυγο. Ότι ήταν εξαιρετικά εκφραστικός και μιλούσε και επικοινωνούσε και έκανε αστεία και είχε χιούμορ. Δεν ταιριάζαμε σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία έφερα στο τέλος και το τέλος της σχέσης μας. Αλλά είχα κάνει μια επιλογή η οποία ήταν πιο ταιριαστή για μένα ίσως από την πρώτη. Θα μπορούσε να πει κάποιος όσον αφορά δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσαμε. Εννοείται στις αρχές πρωτού ξεκινήσαμε προβλήματα. Στις αρχές που είναι όλα ωραία. Θέκλα, πόσο κρατάει η αρχή? Δηλαδή εκεί που όλοι είναι... Εξαρτάται, αν είναι σχέση από απόσταση, η σχέση με εμπόδια, μπορεί να κρατήσει πολύ καιρό η αρχή. Το πολύ καιρό πόσο είναι, ένας χρόνος, ας πούμε. Ναι, ναι. Αν είναι σχέση από... μπορεί και 1,5. Αν είναι σχέση που υλοποιείται από την αρχή, ενώ μπορούν οι άνθρωποι να βρίσκονται ελεύθερα και μπορεί να συγκατοικήσουν και πολύ νωρίς, τους πρώτους 3 μήνες περίπου έχουμε έτσι πολύ έντονες ορμόνες
οι οποίες μας, έτσι, μας κάνουν χάι, μετά είναι οι επόμενοι 6 μήνες. Και αυτό κάνει και νόημα βιολογικό, γιατί ζούμε σε έναν σύγχρονο κόσμο κουβαλώντας πρωτόγονον DNA, και όταν έμενε έγκυος μια γυναίκα πρωτόγονη, μια Homo sapiens, έπρεπε να θέλει να είναι μαζί με το ασθενικό για 9 μήνες μέχρι να γεννήσει. Mm-hmm. Μετά τους 9 μήνες τότε είναι ακριβώς που αρχίζει και πέφτει το σεξουαλικό, το σωματικό, αυτό που σε κρατάει. Πολύ γρήγορα πέφτει. Και εκεί... Χάθηκε να κρατάει 9 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι εξασθενεί. Mm-hmm. Ζευγάρια τα οποία έχουν μια υγιή σχέση και συνδέονται μεταξύ τους υγιώς και έχουν χτίσει γερά θεμέλια, mm-hmm. μπορούν να αναβιώνουν τον έρωτά τους σε ταχτά χρονικά διαστήματα, και εγώ συστήνω και να έχουν και ραντεβού. Mm-hmm. Δηλαδή ένα ζευγάρι που είναι ένα χρόνο μαζί, 2, 3, 5, να έχουν βραδιά ραντεβού, να έχουν βραδιά που να κάνουν διάφορα παιχνίδια. Πιάνουν αυτά, Δέκλα. Αν δηλαδή ο άλλος τώρα έχει αρχίσει λίγο να ξενερώνει, έχει λίγο κουραστεί και θα πεις τώρα, άντε να βρεθούμε το Σάββατο να βγούμε ραντεβού, υπάρχει πραγματική διάθεση να το... Δηλαδή λειτουργεί. Εάν δύο άνθρωποι είναι, έχουν υγιή σχέση και έχουν παρόμοιες αρχές, αξίες και ιδανικά, και τα βρίσκουν πραγματικά, και δεν κρατάει ο ένας παράπονα για τον άλλο από πράγματα που έγιναν στο παρελθόν και δεν έχουν συζητηθεί, mm-hmm. και δεν έχει τραυματίσει βαθιά ένας τον άλλον χωρίς να επανορθώσει, και πραγματικά θέλουν να είναι μαζί, απλώς νιώθουν ότι κάπου δεν τους βγαίνει το ερωτικό, mm-hmm. ναι, μπορεί να βοηθήσει. Να βοηθήσει του στυλ να πούνε ότι ξέρω την Παρασκευή, ρε παιδί μου, στις 10 να βρεθούμε σε αυτό το μπάκι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, ότι κάναμε μια συνάντηση, μια γνωριμία από το διαδίκτυο και βγαίνουμε τη φλόρα ραντεβού. Για τέτοια μιλάω, αθώα πράγματα. Δεν μιλάω για κίνκι καταστάσεις. δεν θεωρώ ότι σεξουαλικά παιχνίδια θα βοηθήσουν στο να ξανα... Συμβώσει μια ερωτική φλόγα, mm. αλλά αν υπάρχει καλή προαίρεση και από τις δύο πλευρές για να δουλέψει μια σχέση και αφιερώσουν το χρόνο που χρειάζεται η σχέση τους, γιατί συνήθως μας παίρνουν τα μυαλά, τα παιδιά, οι mm-hmm. δουλειές του σπιτιού, οι συγγενείς, οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις, και λέμε εντάξει ρε, θα είναι εκεί η γυναίκα μου και αύριο, θα είναι και μεθαύριο, οπότε δεν δίνω τον απαραίτητο χρόνο, κάπου εκεί το χάνουμε. Mm-hmm. Τώρα σε περιπτώσεις που πλέον ο ένας έχει αγαπήσει αλλού ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει νόημα. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα ζευγάρι που είναι καλά, αλλά mm-hmm. δεν έχουν ιδιαίτερες επιθυμίες. Θέκλα, εντάξει, δεν ξέρω πού να το πιάσω. Είναι τόσα πολλά που θέλω αυτά να συζητήσουμε. αλλά πάμε να ακούσουμε έτσι ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε να τα πούμε. Okay. Να είμαστε πάλι πίσω. Ακούτε την εκπομπή Όλα Είναι Λόγος. Μαζί μας αυτό το απόγευμα είναι η Θέκλα Πετρίδου. Συζητάμε έτσι για τον έρωτα, την αγάπη και όλα αυτά που προκύπτουν μέσα από αυτόν. Να υπενθυμίσω εδώ τους φίλους ακροατές ότι όσοι θέλουν μπορούν να πατήσουν like στη σχετική ανάρτηση, να αφήσουν ένα σχόλιο, και αύριο θα είναι δύο οι τυχεροί που θα λάβουν από ένα αντίτυπο Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος, το τελευταίο βιβλίο της Θέκλας Πετρίδου που κυκλοφορεί, ευγενική χορηγία των εκδόσεων Ψυχογιός. Θέκλα, να είμαστε πάλι πίσω. Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω, τον έρωτα όταν τον βιώνει κανείς έτσι στα ωραία του, στα καινούργια του, είναι κάτι ευχάριστο, όλοι βρίσκουν τον τρόπο. Υπάρχουν δυστυχώς πολλοί άνθρωποι που πέφτουν μέσα έτσι σε πολύ άσχημες σχέσεις. Μπορούμε να δώσουμε έτσι στους φίλους, φίλες ακροάτριες που μας ακούνε, 2-3 πραγματάκια, τι εννοούμε όταν λέμε κακοποιητική σχέση? Πολύ ωραία ερώτηση και σε ευχαριστώ που μου την κάνεις, Φωτεινή. Να είσαι καλά. Κακοποιητική σχέση είναι οποιαδήποτε σχέση στην οποία ο ένας από τους δύο υφίσταται αόρατη ή αδιόρατη κακοποίηση από τον άλλον, ή ο ένας να κακοποιεί τον άλλον. Συνήθως το πιο σύνηθες σχήμα που παρατηρούμε mm-hmm. οι ψυχολόγοι που ασχολούμαστε με σχέσεις είναι ο ένας από τους δύο να λειτουργεί κακοποιητικά, να λειτουργεί ναρκισσιστικά, mm-hmm. δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να προσπαθεί να επιβληθεί, να προσπαθεί να κοιτάζει τα δικά του συμφέροντα, να προσπαθεί να απομυζά ενέργεια από τον άλλον, να παίρνει αυτό που λέμε συναισθηματική τροφοδοσία, αυτό mm-hmm. που λέγεται στα αγγλικά narcissistic supply, mm-hmm. να παίρνει ενέργεια ενδιαφέρον από τον άλλον, και παράλληλα να δείχνει μηδενική συναισθηματική ενσυναίσθηση στα συναισθήματα του συντρόφου του. Και ο άλλος, που συνήθως είναι το θύμα, αυτό που πλέον ονομάζουμε στη ψυχολογία συνεξαρτώμενος, mm-hmm. να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι τόσο σημαντική για αυτόν η σχέση, που να θεωρεί ότι εγώ δεν μπορώ να υπάρξω χωρίς σχέση,
αποκτώ οντότητα και νόημα μόνο μέσα από τη σχέση. Mm-hmm. Οπότε ανέχομαι τις αρνητικές συμπεριφορές και γιατί έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση και γιατί δεν είμαι ψυχοεκπαιδευμένος ώστε να αναγνωρίζω ότι αυτές είναι κακοποιητικές συμπεριφορές. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτή τη σχέση μαραζώνω, συρρυκνώνομαι, γίνομαι mm-hmm. μικρότερος άνθρωπος. Αν φοβάμαι συνεχώς ότι θα γίνω θύμα της ναρκισσιστικής οργής του συντρόφου μου, η οποία ναρκισσιστική οργή είναι παράλογη. Mm-hmm. Και αυτό που κάνω συνήθως τα θύματα των κακοποιητικών συντρόφων ή τα θύματα των άρκισσων είναι ότι περπατάνε πάνω στις λίμνες των ποδιών τους, μην τυχόν και τους ταράξουν. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην καταφέρνουν ποτέ να μην τους ταράξουν, γιατί ο κακοποιητής δημιουργεί τη σχέση για να ξεδίδει mm-hmm. και όχι για να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Αυτό είναι το πιο σύνηθες μοντέλο. Και είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς έτσι, ότι όταν έχει παγιδευτεί μέσα σε μια τέτοια σχέση είναι δύσκολο να το καταλάβει. Ναι. Είναι δύσκολο να το καταλάβεις, γιατί όπως είπαμε προϋπάρχει και η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η κακή αυτοεικόνα, οι άνθρωποι οι οποίοι ως ενήλικες γίνονται θύματα κακοποιητικών σχέσεων συνήθως έχουν ένα κακοποιητικό παιδικό παρελθόν, mm-hmm. δηλαδή έχουν μεγαλώσει με γονείς οι οποίοι επίσης αγνοούσαν τις ανάγκες τους, τις συναισθηματικές, δεν τους φρόντιζαν, δεν έδειχναν συμπόνια για αυτά που βίωναν τα παιδιά τους. Mm-hmm. Έχουν μάθει δηλαδή να αρκούνται στα ψίχουλα και είναι άνθρωποι τόσο ανασφαλείς που προτιμούν να έχουν μία σχέση κακοποιητική παρά καθόλου σχέση. Άντρας να είναι και ό,τι να είναι που λέγεται από την γνωστή. Αλλά με τον ίδιο τρόπο κάπως έχουν. Είναι... Mm-hmm. Ναι. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο αυτό και οι συνεξαρτώμενοι, τα θύματα αυτά, είναι και αυτοί που είναι οι καλύτεροι πελάτες των καφετζούδων, των χαρτούδων και δεν ξέρω τι άλλο. Μάλιστα. Ας γίνουμε και λίγο επικίνδυνοι. Με τον ίδιο τρόπο όμως κάπως έτσι δεν, με την έλλειψη έτσι φροντίδας από τους γονείς και όλα αυτά, και οι ίδιοι θύτες κάπως έτσι, δηλαδή πώς τελικά κάποιος γίνεται θύτης και κάποιος θύμα. Κοίταξε, η δική μου προσωπική άποψη, η οποία έχει να κάνει και με τα διαβάσματά μου, αλλά και με τα δικά μου συμπεράσματα, mm-hmm. έχοντας μελετήσει τις ζωές ανθρώπων, τις ψυχολογικές ιστορίες χιλιάδων ανθρώπων, mm-hmm. κυριολεκτικά χιλιάδων ανθρώπων. Το 2016 παρουσιάσαμε μαζί με την πολύ στενή μου φίλη και συνεργάτη, την Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, που είναι ακαδημαϊκός, mm-hmm. μία μελέτη που είχε γίνει πάνω σε 350 επιστολές μέσω email, τις οποίες είχαμε επιλέξει mm-hmm. από μία λίμνη, mm-hmm. από ένα pool που ήταν μερικές χιλιάδες email, το οποίο είχα λάβει από το 2011 μέχρι το 2015, στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο από ανθρώπους από όλη την Ελλάδα που μου εξιστορούσαν την ιστορία της ζωής τους. Mm-hmm. Και κάναμε μια μελέτη την οποία παρουσιάσαμε στο Παγκόσμιο Συνέδριο που έγινε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου του Ρεθύμνου, που είχε θέμα ψυχολογία και κρίση. Και παρουσιάσαμε εκεί ποια είναι τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες στην κρίση. Mm-hmm. Έχω πάρα πολύ πρόσβαση, γι' αυτό σου λέω δεν μου λείπει mm-hmm. το γραφείο, γιατί συναντώ πολύ περισσότερους ανθρώπους τώρα μέσω του διαδικτύου και μέσω του καναλιού και μέσω του email κλπ. Είναι η προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, mm-hmm. είναι ότι εάν ένα παιδί κακοποιηθεί, σίγουρα τραυματίζεται ψυχικά και σίγουρα θα πάθει αυτό που είναι η καυτή πατάτα της ψυχολογίας σήμερα, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Τώρα, το αν αυτό το μετατραυματικό στρες θα το διαχειριστεί με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ετεροκαταστροφικός mm-hmm. ή με έναν τρόπο που να είναι αυτοκαταστροφικός, είναι μια ηθική επιλογή. Δηλαδή επιλογή, αποφασίζω mm-hmm. πολλές φορές ξανά αν εγώ θα γίνω το ίδιο κακοποιητικός με αυτούς που με κακοποίησαν ή αν εγώ θα γίνω ο βράχος που θα αλλάξει το ροή του ποταμού και δεν θα επιτρέψω να κάνω στους άλλους αυτά που μου έχουν κάνει. Mm-hmm. Και θα αυτή είναι καθαρά ηθική. Λίγο να διαχωρίσουμε, όταν λέμε ότι ένα παιδί έχει κακοποιηθεί, υποθέτω δεν μιλάμε μόνο σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση. Μιλάμε και για την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Και επειδή έχεις διαβάσει το βιβλίο Ψυχολογικός mm-hmm. πόλεμος, το οποίο κυκλοφορεί επίσης από τις εκδόσεις Ψυχογιός, είχε βγει
τον Οκτώβριο του 19. Στο βιβλίο εκείνο περιγράφονται αρκετές μέθοδοι ψυχολογικού πολέμου. Mm-hmm. Όπως είναι το shaming, δηλαδή το ντρόπιασμα, να κάνεις τον άλλον να ντρέπεται για τον εαυτό του. Mm-hmm. Όπως είναι κάθε μορφή bullying, που το bullying δεν είναι ξύλο, είναι ψυχικός εκφοβισμός. Όπως είναι το ghosting, ghosting σημαίνει να εξαφανίζεσαι χωρίς εξηγήσεις. Όπως είναι το stonewalling, η τιμωρία της σιωπής. Mm-hmm. Όπως είναι το gaslighting, δηλαδή να βγάζεις κάποιον τρελό και να τον κάνεις να πιστεύει ότι είναι τρελός για να το χειρίζεσαι, όπως είναι η χειριστικότητα κλπ. Mm-hmm. Και αυτό που δεν αναγνωρίζουμε εύκολα είναι η ψυχική κακοποίηση και τα τραύματά της, επειδή δεν αφήνουν ορατά σημάδια. Και μέχρι τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, δυστυχώς, όταν μιλούσαμε για κακοποίηση, εννοούσαμε σωματική και σεξουαλική κακοποίηση. Mm-hmm. Μέσα από το φεμινιστικό κίνημα και μέσα από την προσπάθεια για την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και των παιδιών, έχει ξεκινήσει να απασχολεί την ψυχολογία τα τελευταία 30 χρόνια το ζήτημα της ψυχολογικής κακοποίησης. Πολύ σύγχρονο. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Πράγματι. Είχαν άλλα θέματα να λύσουν. Τόσα χρόνια δεν ασχολούμασταν με αυτό το ζήτημα, ενώ ερευνητικά και θεωρητικά. Ναι. Υπάρχει το ενδεχόμενο ένας σε ένα ζευγάρι να υπάρχουν δύο θήτες μαζί? Δηλαδή να κάνουν και οι δύο κακοποίηση ο ένας τον άλλον? Ναι, και δύο ναύκηση, ναι. Ναι, υπάρχει. Έχουμε και σχετικό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Θα το δούμε. Και τι κάνουν. Είναι mayhem, είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή. Και δυστυχώς τέτοια ζευγάρια υπάρχουν και συνήθως είναι και πολύ πετυχημένα επαγγελματικά, κοινωνικά και οικονομικά αυτή. Mm-hmm. Γιατί όταν δεν έχεις ηθικές αναστολές, πατάς επιπτωμάτων για να εξελιχθείς. Ναι. Και μπορεί να θεωρούνται και στήλοι της κοινωνίας, pillars of the community, και να είναι εξαιρετικά εγωκεντρικοί άνθρωποι, οι οποίοι να αλληλοχτυπούν μεταξύ τους ή πολύ συχνά να γίνονται ομάδα εναντίον των παιδιών τους. Τι άγριο κόσμο και αυτό. Έχει τύχει αρκετές φορές στο γραφείο όταν το είχα να περιθάλπω παιδιά τα οποία τα θύματα δύο γονέων να άσκησουν. Απέσιο αυτό, αλλά τι συμβαίνουν, τι να πω. Δηλαδή, σκέψου, μου έλεγε χθες ένας φίλος μου, για ένα γνωστό μου, μιλούσα με μηνύματα, μου λέει σκέψου να είναι ο πατέρας σου ο τάδε, ένας τύπος που είναι έτσι μεγαλομανής νάρκησος. Και σκεφτόμουν αυτό, πόσο δίκιο έχει. Λέει σκέψου πόση ατυχία, γιατί μου λέει ξέρεις ο τάδε γνωστός μας παντρεύτηκε και δεν κάλεσε τον πατέρα του στο γάμο. Και του λέω wow, άλλο level αντίσταση στον ναρκισισμό. Μου λέει σκέψου πόση ατυχία να είναι πατέρας σου ο τάδε. Μα πράγματι, αν είναι ένας, ναι. Και όντως είναι θέμα, εγώ δεν πιστεύω στην τύχη ή στην ατυχία, θεωρώ όμως ότι είναι πραγματικά θέμα τύχης σε ποια οικογένεια να γεννηθείς. Ναι, είναι το μόνο γεννηθείς, που βέβαια. Δεν μπορείς να το επιλέξεις. Εντάξει, όσοι πιστεύουν σε διάφορες ανατολικές θρησκείες, πιστεύουν στη μεταψύχωση, στη μετασάρκωση κλπ. Mm-hmm. Με βάση την επιστήμη όμως δεν το επιλέγεις. Shit happens. Λοιπόν, είπαμε πάρα που κάναμε φοβερή αποδόμηση του έρωτα. Πάμε τώρα λίγο και στα θετικά για το λίγο χρόνο που μας έμεινε. Υπάρχουν ερωτευμένα ζευγάρια, υπάρχουν ζευγάρια βεβαίως, που αντέχουν στο χρόνο. Είναι και πολύ καλά ζευγάρια και είναι και πολύ καλά. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχουν. Πώς μεταλλάσσεται ο έρωτας, υγιώς πώς εξελίσσεται μία σχέση? Μια σχέση εξελίσσεται υγιώς όταν οι δύο άνθρωποι επαναλαμβάνουν συνεχώς, ανανεώνουν συνεχώς τους γαμήλους όρκους τους, συγαγωγικά αυτό. Mm-hmm. Όταν και οι δύο άνθρωποι είναι δεσμευμένοι στην σχέση τους, mm-hmm, και θεωρούν τη σχέση τους και τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους μοναδικό πρόσωπο και αξιόλογο πρόσωπο που το προσέχουν να μην το χάσουν, και είναι και οι δυο προς την ίδια κατεύθυνση πνευματικής εξέλιξης και ανάπτυξης, mm-hmm, μπορούν να προφυλάξουν πολύ καλά μια σχέση. Και γνωρίζω ζευγάρια που το κάνουν. Mm-hmm. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνευματικοί. Και όταν λέω πνευματικοί δεν εννοώ θρησκεία απαραίτητος, ενώ άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν πίσω από την επιφάνεια, κάτω από την ύλη ή πάνω από την ύλη, ψάχνουν την ουσία της ζωής. Υπάρχει μία μελέτη, Φωτεινή, που σίγουρα τη γνωρίζεις, η μελέτη του Χάρβαρτ, η μελέτη του Στόνης, η μελέτη της ευτυχίας, μία μελέτη μακροχρόνια που διέρχεται 85 ολόκληρα χρόνια, και σε αυτή τη μελέτη έχουν μελετηθεί χιλιάδες άνθρωποι, η οποία έχει καταλήξει αυτή τη μελέτη, mm-hmm, ότι ευτυχία τι σημαίνει, τι είναι αυτό που δίνει την ευτυχία. Δεν είναι ούτε τα χρήματα, ούτε η δόξα, ούτε η επιτυχία. Αυτό που δίνει την ευτυχία είναι η ουσιαστικές
αυθεντικές βαθιές σχέσεις με νόημα. Deep meaningful connections τις ονομάζουν. Που μπορεί να είναι είτε ερωτικές σχέσεις, είτε φιλικές σχέσεις, είτε επαγγελματικές σχέσεις, ανθρώπινες σχέσεις τέλος πάντων. Οπότε στην εποχή που ζούμε σήμερα, που είμαστε αποξενωμένοι από την κοινωτική ζωή, δεν υπάρχει η κοινωτική ζωή που υπήρχε στις πρωτόγονες κοινωνίες ή που υπήρχε πριν 50 χρόνια στις γειτονίες και στα χωριά της Ελλάδος ή της Κύπρου, εφόσον δεν έχουμε κοινωτική ζωή, εάν πραγματικά θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και να έχουμε καλή ψυχική και σωματική υγεία, πρέπει να προσέχουμε ως πολύπολίτιμη μία υγιή σχέση που έχουμε. Και μία υγιή σχέση είναι μία αυθεντική σχέση με έναν άνθρωπο, ο καθένας του φίλου και του προσανατολισμού του ταιριάζει, με έναν άνθρωπο που να τον γουστάρουμε, να μας γουστάρει, να τον θαυμάζουμε, να μας θαυμάζει, να τον εκτιμούμε, να μας εκτιμάει, να θέλουμε τα ίδια πράγματα και να θέλουμε να προφυλάξουμε αυτό το όμορφο που ζούμε μαζί. Θέλουμε πολύ δουλίτσα από ό,τι φαίνεται. Εγώ αυτό παρακολουθώ τελευταία, όλα αυτά που γίνονται, ξέρεις, να μην λέω ονόματα, με τα φιλιά στην πίστα ή με την επιλογή, ας πούμε, της Μόνικα Μπελούτσι. Μιλάμε όλη μέρα, να μην κάνουμε body shaming. Ναι, και βλέπεις ότι γίνεται χαμός. Βγαίνει ο κόσμος και κράζουν ασύστολα. Δηλαδή, πραγματικά. Έλα να σου πω, τα φιλιά στην πίστα, εγώ τα έχω τα χιάρικα. Με αυτό λέω κι εγώ. Όσοι έγραφαν από κάτω είναι που είσαι αμάμητη και το ένα το άλλο, τους έβαζα καρδιά. Δηλαδή. Μα δεν δείχνει να φοβερή αμηχανία. Λες και φοβόμαστε να δούμε ερωτευμένο ζευγάρι. Και ας είναι και λίγο υπερβολικό, και ας είναι και λίγο fake. Τι σε πειράζει, φιλιούνται, δεν κάνουν πόλεμο. Μακάρι να πάνε καλά οι άνθρωποι. Δεν τους ξέρουμε, δεν ξέρουμε τη σχέση τους. Αλλά εγώ επειδή έτυχε να γνωρίζω ακροφυγώς την τραγουδίστρια, γιατί ήταν φοιτήτρια φιλοσοφική στη Θεσσαλονίκη, τότε που ήμουν εγώ φοιτήτρια και την είχα δει μερικές φορές. Και έτυχε να την παρακολουθώ συνεντεύξεις της, φωτογραφία, όπως όλοι μας. Η γυναίκα αυτή ήταν μαραζμένη, ήταν μαραζωμένη μέσα στο δάκρυ. Την έβλεπε και ήταν σκιά του αυτού. Τώρα τη βλέπει λάμπη, είναι χαρούμενη. Ακόμη και δεν αντέξει, γαμό το έζησε. Υπάρχει ο φθόνος στον ευτυχισμένο. Να πάμε να ζήσουμε, θα τους αφήσουμε ίσως, γνώμη. Δεν αντέχουμε να δούμε ευτυχισμένο άνθρωπο και κυρίως γυναίκα. Ναι, δεν αντέχει να δει ευτυχισμένη γυναίκα. Δεν αυτό είναι, που λέω μπορεί να ακούγεται, αλλά το πιστεύω. Και κυρίως γυναίκα, ναι. Ναι, οι γυναίκες δηλαδή, έχουμε ένα θέμα. Για λεπούμε την κομμένη ουρά. Εγώ είμαι μόνη μου και είμαι μίζερη, να είσαι και εσύ μόνη σου και μίζερη. Γιατί να σε βλέπω χαρούμενη, γιατί να χαίρεσαι. Αφήστε τη γυναίκα να χαρεί την οποιαδήποτε γυναίκα. Επώνυμη ή μη επώνυμη, ξέρω εγώ, αδύνατη, ψηλή, ό,τι. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε πολύ χρόνο να ασχοληθούμε με τους άλλους, γιατί ακριβώς δεν ασχολούμαστε καθόλου με την εξέλιξη του εαυτού μας, με την αυτογνωσία και την αυτοβελτίωση. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον εαυτό του δεν έχει χρόνο να κοιτάξει. Δεν σου είπα προηγουμένως. Είχα ξεχάσει τι είναι τοξικό. Ούτε χρόνο, αλλά ούτε και ενδιαφέρον κυρίως. Δεν σε νοιάζει να ασχοληθείς με τον άλλον. Δεν σε αφορά. Κοίταξε, εγώ χαίρομαι να βλέπω χαρούμενους ανθρώπους. Και αν πραγματικά αυτή η γυναίκα είναι χαρούμενη, δεν θα μου πιάσει εμένα τον άντρα και είναι χαρούμενη. Ρε παιδί μου, αυτή έχει το δικό της και εγώ θα βρω το δικό μου, τη δικιά μου γυναίκα. Δεν ξέρω, καθένας είπαμε. Δεν κλέβει ευτυχία από εμάς ο άλλος που είναι χαρούμενος. Ακριβώς. Εγώ πάντως, Θέκλα, γιατί φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, έχω να σου ευχηθώ να ζήσεις πολύ σύντομα ένα πολύ super wow, τεράστιο, μεγάλο, αληθινό έρωτα. Να είμαστε εδώ να το παρακολουθήσουμε, πολύ. Να το συζητήσουμε. Πολύ και το εύχομαι σε όλους αυτό, αλλά επίσης θέλω να ευχηθώ και εγώ σε εσένα και στους ακροατές σου την πιο σημαντική σχέση από όλες στη ζωή μας, τη σχέση μας με τον εαυτό μας, να τη φροντίζουμε και να τον αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον προστατεύουμε, να τον κανακεύουμε, να τον προσέχουμε. Και εμάς και όσους αγαπάμε. Γιατί αυτή τη σχέση μπορούμε να την ελέγξουμε. Τον έρωτα δεν μπορείς να τον ελέγξεις, ρε παιδί μου. Takes two to tango. Ίσως και γι' αυτό έχει η ομορφιά. Γι' αυτό έχει. Και γι' αυτό, αυτό είναι η ομορφιά του. Ότι είναι βέβαιο, χάνει λιγάκι έτσι από την έκθεση. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι τη σχέση με τον εαυτό μας την έχουμε. Ξέρουμε πως είναι αυτή, είναι εκεί, θα είναι διαβίου. Μόνο αυτή η σχέση θα μας χωρίσει ο θάνατος. Ούτε καν ο θάνατος δεν μας χωρίζει η σχέση αυτή. Οπότε εγώ θεωρώ ότι όταν κάποιος προσπαθεί να βελτιώσει τη σχέση του με τον εαυτό του και να γίνει καλύτερος άνθρωπος, έτσι θα είναι πολύ πιο πιθανό να προσευχήσει κοντά του την επόμενη φορά. Το δέκατο καλό. Ήσυχη, μαρόδης, πληθωρική, ανοιχτή. Μακάρι να είχαμε άλλο τόσο χρόνο. Ωστόσο, να πούμε πάλι στους φίλους. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέκλα. Και όσοι θέλουν να σε απολαύσουν κι άλλο, μπορούν να μπουν στο YouTube φυσικά στο κανάλι σου, Θέκλα Πετρίδου, και να σε δούνε και να σε απολαμβάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Και να συμπορευτούν.
ονειρευόμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλό τάξιδο το βιβλίο. Φιλιά πολλά. Πολύ. Καλό απόγευμα. Εδώ τελείωσε και μία ακόμη εκπομπή. Ήταν κοντά μας η αγαπητή Θέκλα Πετρίδου.